Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είμαστε τώρα, καλά? Μια χαρά είμαστε, εσύ? Ναι, είναι αλήθεια ότι επιτέλους επιστρέφουμε στις προπονήσεις. Λέω επιτέλους, εννοώ για μας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, οι υπόλοιποι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν δικαίως ξεκουραζόντουσαν. Υπό την έννοια ότι είχαν 19 μέρες, θυμίζω, δουλειά στην Ολλανδία, οπότε το λιγότερο που ήταν και έπρεπε να γίνει αφορούσε την ξεκούρασή τους από Παρασκευή, που πέθασαν από Πέμπτη δηλαδή απόγευμα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι αργά. Θα έχουν, είχαν το ελεύθερο να ξεκουραστούν, να γυρίσουν μπαταρίες, να κάνουν, να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα παιδιά τους, τους δόφους, όπως αντιλαμβάνεστε. Και 7 η ώρα να επιστρέψουν στο Πονίσιο, όπου εκεί θα βρίσκεται και ο Κοϊτά, ο Στρακώσα, ο Περέιρα, τρία νέα πρόσωπα για τον Ματίας Αλμέιδα που θα ξεκινήσει τη δουλειά μαζί του εν όψη και των, της νέας σεζόν, αλλά ακόμα πιο συγκεκριμένα της αναμέτρησης που έρχεται με τον... με την Βελέζη, με την Ίντερ, τέλος πάντων, της Ανδώρας. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα περάσει ενώ. Έτσι, γιατί είναι ένα αυτό το μάτς. Ναι, γιατί ρωτούν και πολλοί φίλοι για τα εισιτήρια και τους λέω ότι... Θα πρέπει να ξεκινήσει τη δουλειά και ενώπιση της σεζόν, αλλά και για την αναμέτρηση, όπου θα θυμίσω, είναι νωρίς ακόμα να τα συζητήσουμε, αλλά να δώσουμε μια πρωτοτσούρα στον κόσμο. Και δεν θα πάει με τις περισσότερες από τις πεπατημένες. Ναι, ναι, ναι. Επίπεδο επιλογών εννοώ. Είναι εντάξει, δηλαδή, τώρα με 10 μέρες προπονήσεις δύσκολα να μπουν οι παίκτες. Ναι, ναι, η λογική λέει ότι αυτοί που πήραν και όλο το μεγάλο βάρος και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά και γενικότερα πέρυσι, γιατί είναι άλλο δηλαδή να θες να βάλεις τον Περέιρα για παράδειγμα και να ξεκινήσεις, και άλλο να βάλεις τον Πινέδα που έχουν, θα έχουν το ίδιο διάστημα δουλειάς μαζί. Γιατί ο Πινέδα είναι εδώ ήδη και δουλεύει με όλους αυτούς 2 χρόνια. Έτσι. Ενώ ο Περέιρα θα είναι μόλις, όπως είπες πολύ σωστά, πριν 10 μέρες. Είναι καλό πάντως, γιατί είναι όσο το δυνατό πιο σύντομα γινόταν αυτές οι προσθήκες για την ΑΕΚ, επειδή έκανε πολύ γνωρίς το βασικό στάδιο προετοιμασίας αναγκαστικά, όπως και οι περισσότερες ελληνικές ομάδες πριν Ολυμπιακού λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε και τα μεταγραφικά μας. Έχουμε μια πάρα πολύ, έτσι, ένα πάρα πολύ γεμάτο Ιούλιο, όπως αντιλαμβάνεσαι, και συνεχίζεται να έχει η διαδικασία ενίσχυσης ομάδας σε αυτό το μήνα στα πιο σημαντικά κομμάτια του puzzle. Πριν, εκτός από αυτούς που ανέφερα και τον Πρινιόλι, είναι ανοιχτό το κομμάτι με τον Λαμέλα, που περιμένουμε να δούμε την οριστική έκβασή του, με τα δεδομένα να συνηγορούν σε αισιόδοξα μαντάτα για την επίτευξη του και του τυπικού της συμφωνίας των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι από την Αργεντινή, από το περιβάλλον του, από το μάνατζερ του, όλοι μαζί, αυτό που λένε είναι ότι έχει τελειώσει το θέμα προφορικά. Εμείς απλά περιμένουμε λίγο, βέβαια, δεν είναι το κακό. Τους ή άλλους πλέον το όνομα έχει γίνει γνωστό, τα δεδομένα της συμφωνίας και το ενδεχόμενο προφορικής συμφωνίας έχει γίνει γνωστό. Απλά επομένως να δούμε αν θα γίνει και το τυπικό, έτσι. Δηλαδή να τελειώσει, να έρθει Αθήνα, να κάνει τα ιατρικά του και πάει λέγοντας. Είναι πασιφανές από τις περιπτώσεις ανθρώπων που εκφράζονται για το Λαμέλα ότι ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ του Αλμέιδα. Αλλά αλλάξει εδώ είμαστε να το πούμε, αλλά δεν το βλέπω. Ναι. Θα είχε προκύψει ήδη. Αλλαγή ας πούμε στάσης, κατάλαβες εννοώ. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Κορέα, επειδή και γι' αυτόν είχαμε χθες και προχθές πάρα πολύ ενεργά τα μίντια στο εξωτερικό και στην Αργεντινή και στην Ιταλία, είναι πασιφανές εδώ και τουλάχιστον αν πιστέψουμε, γιατί άκρη δεν επιβεβαιώνει κάτι, δεν διαψεύδει στην περίπτωσή του. Είναι πασιφανές πάντως ότι ο παίχτης έχει αρχίσει και σκέφτεται πολύ πιο θετικά από ότι στην αρχή την πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Δεν το λέω αυτό γιατί δεν θα γινόταν και δεν θα διέρεαν από την πλευρά του και επίσης αλλά και από την Αργεντινή πληροφορίες ότι το σκέφτεται, ότι επικοινώνησε ξανά μαζί του ο Ματίας Αλμέιδα, ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο διέκοψε την επικοινωνία του με την... Να σκοτωθείτε, μπούφτη. Δηλαδή δεν γίνεται, μια ευθεία είναι. Λοιπόν, οπότε λέμε ότι συζητάει, προφανώς το μυαλό του έχει οριμάσει πιο πολύ από ποτέ. Περιμένουμε να δούμε τη διαδικασία που μόνο εύκολη δεν είναι όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι, ναι. Γιατί μιλάμε για μια περίπτωση παίχτη όπως έχουμε πει στον Ομπηγούς Παίχτων 4,6 που η αρέση του Ματίας τον σκέφτεται για φόρ και ας μην είναι τέτοιο γνήσιο, έτσι. Αλλά θυμίζω ότι είναι στο τελευταίο χρόνο συμβολέου με την Ίντερ και η τιμή εκκίνησης των Ιταλών ήταν στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα δεν θα πάρουν τόσα, το ξέρουν και εκείνοι. Αλλά αυτό δεν πάνε να πει ότι θα πάρουν και ένα.
καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Ακόμα και στο 50% να πέσει, θα πρέπει να δαπανίσκονται στα 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελιχθεί η υπόθεση αυτή σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Κορέα, που είναι μια περίπτωση που εξετάζει, ξαναλέω, για φόρο coach. Είχαμε πει και επιβεβαιώνεται πλέον και από όλες τις πλευρές ότι το Λαμέλα, για παράδειγμα, το σκέφτηκε πίσω από το φόρο, έτσι, σε αυτήν την ηλικία. Μπορεί βέβαια να τον βοηθήσει και δεξιά, όπως και τον Περέιρα, που μπορεί επίσης να τον βοηθήσει και αριστερά. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον Κορέα, αν και όλη του καριέρα είναι δεύτερος επιθετικός επί της ουσίας, στο μυαλό του Ματίας Αλμέδα για την αξιοποίησή του στο δικέφαλο, εφόσον γίνει κάτι, εφόσον, επαναλαμβάνω, είναι για την αμικρούση για τη θέση του φόρ, έτσι. Για τα Λιαφίκο που υπάρχουν κάποια σενάρια, γνωρίζεις κάτι? Θα το δούμε, παιδιά, είναι ανοιχτό ακόμα τώρα στο Λιαφίκο. Κοίταξε, είναι δεδομένο και μοιάζει σαν να έχει, ξέρεις, όχι για τα Λιαφίκο, γενικά λέω, για το αριστερό της άμυνας. Μοιάζει σαν ενημένη απόφαση να γίνει μια σημαντική επένδυση εκεί. Ναι. Σε μια σημαντική αναβάθμιση. Φαντάζομαι, γιατί οι δύο-τρεις περιπτώσεις που έχουν ακουστεί και έχετε διαβάσει, γιατί δεν είναι μόνο από εμάς, όπως τον Γιαννούλη, τον Μοσίκα, τον Κολομβιανό αριστερού διεθνούς μπακ, εννοώ, που έπαιζε χθες και αυτός στον τελικό, όπως είδα για Φίκο, ναι, καταδεικνύουν μια τέτοια πρόθεση. Καταδεικνύουν μια τέτοια πρόθεση. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι παίρνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Αργεντίνου στους αριστερούς μπακ. Στη Λιόν. Ναι, στη Λιόν, που τον είχε πάρει με λίγα λεφτά, θυμίζω 5 εκατομμύρια ευρώ από τον Άγιαξ. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε επίπεδο αμοιβής του κλαμπ στο οποίο ανήκει δεν μπορεί να ξεφύγει το έργο. Ναι, είναι και στα 32 του ο παίκτης, okay. Ναι, είναι στα 32, αλλά το βιαστικό του είναι ότι στο τελευταίο χρόνο συμβολέου με ένα κλαμπ το οποίο τον είχε 2 χρόνια τώρα, ναι, ναι, και τον είχε αποκτήσει 5 εκατομμύρια πριν. Από τον Άγιαξ, με τον οποίο είχε βάλει και 2 γκολ στην ΑΕΚ. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Πρέπει να είναι κάτω από τα μισά πλέον. Σωστό. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί αν και εφόσον έχει γίνει κίνηση από την ΑΕΚ. Έχουμε πολλή απόσταση. Δεν έχει προκύψει αυτή τη στιγμή ότι η ΑΕΚ είναι κοντά στο να κλείσει την Ταλιαφίκο ή κάποιον άλλο αριστερό μπακ που μιλάμε. Έτσι. Αλλά το να ακούμε για αυτές τις περιπτώσεις παικτών, εντάξει, νομίζω ότι είναι πλέον κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και δικαιολογημένο σε επίπεδο που κινείται η ΑΕΚ, έτσι, μέχρι στιγμής. Και βλέπω ότι και οι δύο, και ο Κορέα και ο Ταλιαφίκο, έχουν κοινωτικά διαβάτερια, όπως και ο Λαμέλα. Ναι, 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 αυτό πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος, όπως και ο Κοϊτά, γιατί πολλοί μου συνέλεγαν ότι τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Και δεν, όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κοινωτικά διαβάτερια περισσότερο. Όλοι, όλοι, όλοι. Και ο Λαμέλα και ο Κορέα και ο Ταλιαφίκο και ο Κοϊτά έχουν κοινωτικά διαβάτερια. Έχουν κοινωτικό διαβάτερο ακριβώς. Εντάξει, πρέπει να το ξέρετε, δεν είναι υποχρέωση του κόσμου να το γνωρίζει. Ναι, ναι, καλά, προφανώς. Γιώργο. Απλά επειδή και εμένα μου το στέλνε πολλά, πολύ μαζευόμαστε ξένοι και πάει λέγοντας. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το ρωτούν και πολλοί φίλοι, ποια διαδικασία, να το πεις και εσύ, θα ακολουθεί για τα εισιτήρια του αγώνα του Ευρωπαϊκού που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Όταν λέμε ποια διαδικασία, για να τα βγάλει εξτήρια και να πάει τα αγοράσει. Όχι, όχι, εννοώ ότι δεν ισχύουν τα διαρκείας, έτσι. Αυτό... Δεν ισχύουν. Γι' αυτό είπα, θα βγάλει εισιτήρια κανονικά για όλο το γήπεδο ΙΑΕΚ και απλά θα πρέπει να τα αποκτήσει ο κάθε κάτοχος. Ναι. Και θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι των διαρκείας. Προφανέστατα, προφανέστατα. Θα έχουν μια πολύ, ένα πρώτο λόγο, να το πω έτσι. Ναι, μια-δύο μέρες, ας πούμε, μια προθεσμία. Ναι, θα είναι 2 μέρες από την κυκλοφορία τους διαθέσιμα για όσους έχουν ήδη κλείσει θέση. Και είναι πάρα πάρα πολλοί αυτοί, πιστέψτε με, που έχουν κλείσει ήδη θέση. Γιατί και αυτές οι ερωτήσεις δεχόμουν. Έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, η ΑΕΚ δεν ανακοινώνει εισιτήρια διαρκείας πλην της πρώτης μέρας, που γνωστοποιεί τις πόσες ανακοινώσεις έχουν γίνει. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία φέτος και ξεφύγει από τις 2.000. Και της τελευταίας, όπως πέρυσι, που είχε ανακοινώσει τα 26.000 κάτι. Και νομίζω και με τις κινήσεις που γίνονται. Εκεί κλείνουν. Yeah, και με τις κινήσεις που γίνονται, νομίζω ότι ο κόσμος, αν υπήρχαν, ας πούμε, κάποιοι δισταγμοί, ας πούμε, λόγω και της αλλαγής στο διοικητικό καθεστώς. Δεν νομίζω, δεν νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Όχι, προφανώς και παίζει ρόλο η κινήση, πάντα παίζει σε μια ομάδα. Βέβαια. Απλά δεν νομίζω, εννοώ, ότι δεν έπαιξε τόσο ουσιαστικό ρόλο για τη σκέψη να ανανεώσει, γιατί από τις ανανεώσεις προέκυψε ότι το νούμερο θα πάει, μπορεί να πάει και πιο ψηλά από πέρυσι. Σωστά. Κατάλαβες στο τέλος. Οπότε λοιπόν, θα το δούμε. Θα το και δούμε. Τελευταίο ερώτημα. Για τον Πινέδα σήμερα επιστρέφει, έτσι? Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο ερωτηματικό, κάποιο σύννεφο? Έχω ρωτήσει τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά ρώτησα, περιμένω απάντηση. Από ό,τι ήξερα, είχε πάρει κάτι έξτρα μέρες άδειας. Δεν ξέρω αν αυτές τελειώνουν σήμερα και είναι να γυρίσει την προπόνηση. Δεν ξέρω, δεν είχα ρωτήσει, ξέρεις. Ναι, στην, ναι, Ολλανδία ακριβώς. Δευτέρα να έρθει, Τρίτη, Τετάρτη, αυτό δεν θυμάμαι. Και αυτός και ο Τζούμπερ. Είναι οι δύο που έχω απορία μόνο. Αν θα σωματωθούν από σήμερα, θα πάει Τετάρτη, για παράδειγμα.
γιατί σε όλους τους διεθνείς έδωσε μια-δυο μέρες παραπάνω. Σωστή. Από όταν αποκλείστηκαν. Δεν ξέρω αν ισχύθηκε για αυτούς. Νομίζω όμως ότι από σήμερα θα είναι πίσω. Νομίζω ότι από σήμερα θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Εννοείται, δεν υπάρχει πρόβλημα. 7 η ώρα θα το ξέρουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε και κάποιους ρεπόρτερ ακροατές, να ξέρεις, κάποιος μου λέει ότι έχει ανεβάσει η γυναίκα του φωτογραφία πάνω από του Πινέδα. Του Πινέδα, καλέ. Φωτογραφία από το αεροπλάνο με το γιο τους που είναι στη θέση και πετάνε. Εντάξει, τα πέταγαν. Το θέμα είναι ότι θα είναι σήμερα. Δεν εντάξει. Okay. Το λέμε όμως και αυτό για να ξέρουμε. Αλλά, ξέρεις, μπορεί άλλος να σου λέει ότι έχει μείνει στο Μεξικό και κάνει τον τρελό, ξέρω. Και μιλάει με τον Μοντερέι, από μόνος του, όπως έλεγαν χθες. Ναι, έλατε. Η μεξικανική ΑΣ και έφερε μέσα το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι ένα δημοσίευμα το οποίο έρχεται τροχονισμένα. Έχουν χάσει λίγο ένα-δύο επεισόδια. Ναι. Μεξικανικό σύριαλ, αλλά τα κακά κιόλα. Ναι, ναι, δεν είναι καλή από νόπερα. Όχι, είναι από τις δεύτερες που λέμε. Σωστό. Όχι, δεν τους συζητάμε. Τους άλλους ο Πινέδα πηγαίνει μια χαρά εδώ, πρέπει να έρθει πίσω, να δει και το σπίτι που αγόρασε. Ναι. Δεν ξεχνάμε αυτό. Σωστό. Λοιπόν, σας αφήνω με ερώτημα φίλου που λέει ποια μανέλα θα έπαιρνε στο γιο σου, Λαμέλα ή Κορέα. Εγώ. Ναι, 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 εσύ. Σε ρωτάω. Ποια Λαμέλα ή Κορέα, καλά τα λέει τώρα, μεν. Αλλά εγώ θα του έπαιρνα Πέτρο Μάνταλ. Στα σίγουρα, στα σίγουρα. Θέλω να μάθει να αγαπάει την ΑΕΚ όπως πρέπει, όχι με λεζάντες. Ωραία. Όπως πρέπει. Αυτοί που έχουν δώσει, που έχουν πονέσει, που έχουν σπάσει πόδια, που έχουν φάει σκατά, συγγνώμη για τη λέξη, και έχουν φτάσει και στην κορυφή, αυτοί είναι που αξίζουν να φέρουν τη φανέλα τους σιωπαδί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Από αυτούς τους δύο πάντως θα έπαιρνα Κορέα γιατί είμαι και ίντερ. Και είσαι κίνδυνο, σωστά. Σωστό, να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο.